με τον τρόπο που είναι. Έχουμε το ιδιώδες γιώτα, το μη μηδενικό ιδιώδες γιώτα του δακτυλίου εύστοχη. Σύμφωνα με το σχήμα μας, από εδώ ρίχνουμε τα πολυόλυμα εύστοχη του γιώτα και από εδώ παίρνουμε τους βαθμούς. Παίρνουμε τους μεγιστοβάθμιους όρους. Οι μεγιστοβάθμιοι όροι είναι δυνάμεις του χ. Είναι στην ΚΑΕ, είναι στην ΚΑΔΙ, ή στην ΚΑΠΑΗ. Το σύνολο λοιπόν των μεγιστοβαθμίων όρων είναι το σύνολο αυτό. Είναι δυνάμεις του χ. Όπου το χ στην ΚΑΠΑ2 γιατί εμφανίζεται σε αυτό το σύνολο, διότι είναι ο μεγιστοβάθμιος όρος κάποιου πολυονίμου του ιδεώδους. Φυσικά αυτό το σύνολο είναι άπειρο. Αλλά μπορούμε να διαλέξουμε χ εις την μη, η ελάχιστη δύναμη του χ στο σύνολο, στο άπειρο αυτό σύνολο. Ξέρουμε από το αξίωμα του ελαχίστου ότι αν K1, K2, K2 είναι ένα σύνολο μη μηδενικών ακεραίων, υπάρχει ελάχιστος. Αυτό το χ στην μη θα είναι λοιπόν η ελάχιστη δύναμη που εμφανίζεται εδώ πέρα. Αυτό τώρα τι σημαίνει. Σημαίνει το εξής, ότι όποιο και να πάρουμε χ στην ΚΑΑΕ να ανήκει στο σύνολο αυτό, το χ στην ΚΑΑΕ μπορεί να γραφτεί χ εις την μη και το χ εις την ΚΑΑΕ είναι μη. Επειδή το μη είναι ελάχιστος, το μη είναι μικρότερο ίσον από το ΚΑΑΕ, άρα τούτος ο αριθμός είναι ένας ακέραιος θετικός ή μηδέν. Έχει νόημα λοιπόν να τον θεωρούμε. Το χ στην μη ανήκει στο το χ στην μη είναι η ελαχίστη δύναμη, άρα τελικά μπορούμε άμεσα να αποδείξουμε ότι το ιδεώδες παράγεται από τους μεγιστοβάθμιους όρους αυτούς ισούται με το ιδεώδες που παράγεται από το χ στην μη μόνο. Τώρα το χ στην μη, το χ στην μη είναι μεγιστοβάθμιος όρος κάποιου πολυονίμου. Το χ στην μη είναι μεγιστοβάθμιος όρος κάποιου πολυονίμου του γιώτα. Έστω ευτυχή. Σύμφωνα με τον ορισμό, το σύνολο ευτυχή είναι μια βάση τρία. Του ιδεώδους γιώτα του δακτυλίου των πολυονίμων μιας μεταβλήτης. Άρα, τα ιδεώδη στο δακτύλιο πολυονίμων μιας μεταβλήτης έχουν βάση Γκρέμπνερ, που μια βάση Γκρέμπνερ αποτελείται μόνο από ένα πολυόνιμο. Τι γίνεται τώρα, εάν πάμε, στο δακτύλιο πολυονίμων δυόμετρα. Εδώ τα πράγματα αλλάζουν. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε ένα μη μηδενικό ιδεώδες του δακτυλίου των πολυονίμων τώρα, οι μεγιστοβάθμιοι όροι, ένας μεγιστοβάθμιος όρος θα είναι της μορφής χ στην K1, χ στην λάμδα. Ένας άλλος μεγιστοβάθμιος όρος θα είναι χ στην K2, χ στην λάμδα. Άπειροι τέτοιοι μεγιστοβάθμιοι όροι, που είναι μεγιστοβάθμιοι όροι πολυονίμων μέσα στο ιδεώδες γιώτα.
Και η συνταγή λέει ότι παίρνουμε το σύνολο των μεγιστοβαθμίων όρων. Αυτό είναι το σύνολο. Και παίρνουμε το ιδεώδες που παράγεται. Αυτό το σύνολο. Και θέλουμε να αποδείξουμε ότι αυτό το ιδεώδες είναι με περασμένα παραγόμενα, δηλαδή υπάρχουν με περασμένοι το πλήθος με μεγιστοβάθμιοι όροι, με δύο μεταβλητές βέβαια, που παράγουν το σύνολο αυτό. Λοιπόν, η απόδειξη πάει ως εξής. Κάνουμε μία διαδικασία, θα τη λέγαμε προβολή, γιατί μοιάζει με προβολή, είναι η εξής. Πάλι αυτό το σχήμα, αν ρίξουμε χ στην κάπα άλλη, ψ στην λάμπα άλλη, έναν οποιοδήποτε μεγιστοβάθμιο όρο και διαγράψουμε το ψ στην λάμπα άλλη, ό,τι έχει να κάνει με το ψ. Οπότε εδώ πέρα θα βγαίνουν το χ στην κάπα άλλη. Οπότε κάτω τι θα είναι ένα J που είναι ιδεώδης του δακτυλίου πολυολίμου μίας μεταβλητής που παράγεται από τα χείλη στην κάπα άλλη, έτσι ώστε υπάρχει ψ στην λάμδα ράν με χ στην κάπα ράν και τη ψ στην λάμδα ράν ανήκει στο ιδεώδης του παράγειου με το σκοπό στο βάθος της ζώνης. Επαναλαμβάνω τι κάνουμε εδώ πέρα. Παίρνουμε όλους τους μεγιστοβάθμιους όρους που ανήκουν το ιδεώδες που παράγεται από το μεγιστοβάθμιους όρους του ιδεώδους και αυτό θέλουμε να μελετήσουμε. Παίρνουμε κάθε μεγιστοβάθμιο όρο, διαγράφουμε το ψ και θεωρούμε μόνο τα χ στην κάπα άλλη. Τώρα όμως, σύμφωνα με το προηγούμενο, τα χ στην κάπα άλλη βρίσκονται σε ένα δακτύλιο μιας μεταβλητής και μπορούμε με βάση το προηγούμενο συμπέρασμα να υποθέσουμε άρα το τζέλι για κάποιο μη θετικό ακέντρο. Μη δε. Εδώ, γιατί θέλω να επισημάνω ότι θα χρησιμοποιήσουμε επαγωγή για την συνολική απόδειξη. Εδώ χρησιμοποιείται, εδώ είναι το βήμα της επαγωγής, ότι χρησιμοποιούμε από δύο μεταβλητές πηγαίνουμε σε μία μεταβλητή. Λοιπόν, τι κάνουμε.